Το είπατε, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται, το κάθε πολίτης το ξέρει. Εγώ περίμενα και περίμενα και από το συγκεκριμένο Υπουργό μια επανάσταση στο χώρο της υγείας. Όπως χαρακτηριστικά το είπα, τον ήθελα επαναστάτη και όχι μπαλωματή στο θέμα της υγείας. Ποια είναι τα μπαλώματα Μα που τι να πω γίνει. Τώρα, δηλαδή όλα που έχουν έρθει, ας πούμε, ενώνω το ΙΚΑ, τον ΟΠΑ, τον ΟΓΑ και όλα, τα ενώνω. Μα χωρίς ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Είναι όλα στο φλού, κυρία Κουλούρη μου, είναι δεδαλώδες. Ξεκινάμε υπό επιτροπές θα τα δούμε περισσότερο βέβαια στις προμήθειες. Αλλά χωρίς να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Παίρνω μια ομάδα γιατρών και τους βάζω στο σύστημα. Έπρεπε να ξεκινήσω με πώς θα μπουν αυτοί οι γιατροί. Να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, ο γιατρός που αλλάζει σήμερα ο τρόπος ζωής μου. Γιατί θα αλλάξω ο τρόπος ζωής των γιατρών. Και για μένα να αλλάξει. Δεν είναι τίποτα δεδομένο στη ζωή. Δεδομένη είναι η σωστή υγεία στον άρρωστο. Mm-hmm. Και το σύστημα υγείας γίνεται για τον άρρωστο και δεν γίνεται ούτε για τους γιατρούς, ούτε για τους φαρμακοποιούς, ούτε για τους όποιους ασχολούνται με την υγεία. Αλλά εδώ ο ασθενής δεν έχει την υγεία που πρέπει και είναι ωφελημένη γύρω-γύρω. Δεν είναι σύστημα φακελάκια υγείας. Φακελάκια θα σταματήσουμε να βλέπουμε, κύριε Παπανδρέου. Κοιτάξτε να δείτε, τα φακελάκια, εδώ φταίει για μένα η πολιτεία. Υπάρχουν επίορκοι γιατροί, το δέχομαι. Νιώθω ευτυχής που οι γιατροί τουλάχιστον που είχαμε δουλέψει και τους ξέρω, ήμασταν άνθρωποι που δεν πιστέψαμε στο φακελάκι, δεν θελήσαμε το φακελάκι, γι' αυτό και θυμώνω κι εγώ, όταν με κατατάσσουν στους φακελάκηδες. Υπάρχουν επίορκοι, πιάστε τους, τιμωρήστε τους και αποβάλτε τους από το σύστημα υγείας. Το 49% το υπολογίζει μια μελέτη το ΩΣΑ. Πού να πιάσει τους λοιπόν, γιατρούς. Με συγχωρείτε, εγώ δεν θα σας έλεγα να τους πιάσουν όλους, αλλά πέστε μου, έναν επίορκο γιατρό που να έχει μέχρι σήμερα παραδειγματικά τιμωρηθεί. Δεν είναι το 49%. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι το 49%. Μήπως είναι σε μια συγκεκριμένη. Των ασθενών ότι έχουν πληρώσει, έχουν δηλώσει περισσότερο. Όχι. 49% προσέξτε σε κάποιες ειδικότητες. Όχι σε όλες τις ειδικότητες. Δεν πας δηλαδή στον Οριλά με φακελάκι. Συνήθως μιλάμε για χειρουργείο. Κύριε Βαγιονάρη, μισό λεπτό. Να τελειώσει η κυρία Παπανδρέου, δεν έχει μιλήσει ο κ. Κουτσοτάκης. Το φακελάκι. Το φακελάκι το θεωρώ παράβαση της ιατρικής συνείδησης. Λοιπόν, είναι κατακριτέο και οφείλει η πολιτεία πλέον να παρέμβει και να τιμωρήσει τους επίλογους. Να έρθω στον κύριο Κουτσοτάκη. Με συγχωρείτε, δεν θα τους πιάσει όλους. Αλλά πέστε μου, από αυτούς που επωνύμως είπαν, του δώσαν το φακελάκι και το πιάσαν και ήταν με νούμερα και εκείνα και τα διάφορα. Τιμωρήθηκε ένας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το δέχομαι. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη της πολιτείας που, αν θέλετε, αφήνει ένα σύστημα έτσι γιατί πιθανώς να την εξυπηρετεί. Μάλιστα. Τι άλλο να πω. Κύριε Κουτσοτάκη, πολλοί λένε ότι το φακελάκι συνδέεται με τις χαμηλές αμοιβές των γιατρών. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Εγώ δεν συμμερίζομαι κανένα λόγο που να δικαιολογεί το φακελάκι. Mm-hmm. Μα για οποιονδήποτε, ας πεινάει. Όχι, δεν θα πάρεις φακελάκι. Δεν μπορούμε να το δικαιολογούμε. Μπαίνει στο σύστημα υγείας με μια δεδομένη κατάσταση. Μάλιστα. Θα παίρνω αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η επιλογή σου αρέσει, του. Ναι. Έχεις κάνει την επιλογή, σήκω mm-hmm. και φύγε. Ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε, όπως είπε κάποιος πολύ εύστοχα, έχω αρχές και αν δεν σας αρέσουν έχω άλλες. Όχι, έχουμε αρχές. Ναι. Τέλειωσε. Λοιπόν, τελείωσε. Αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Μιλάμε τώρα για ένα νομοσχέδιο που είναι 5 νομοσχέδια στη συσκευασία του ενός. Αυτό το παραδέχονται οι πάντες. Το δεύτερο, λέει και ακούσαμε τον Υπουργό της Υγείας, τον κύριο Λοβέρδο, να λέει ότι 28 χρόνια ήρθε η ώρα. Εγώ θα πω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά θα πω και εγώ κάτι. Μπορείτε να ισχυριστείτε, κύριοι της πλειοψηφίας ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, στηρίζετε αυτή την κατάσταση, ότι μπορείτε να κάνετε το πρώτον με μία κουβέντα. Να θεωρηθεί αυτό, αυτή είναι η αυτοκριτική. Τελειώσαμε και το λογαριασμό. Ποιος τον πληρώνει? Κάποιοι τον πληρώνουν. Τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων. Το δεύτερο,
Είναι να δυνατόν... ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσοτάκη, σε προηγούμενες δεκαετίες όσοι προσπάθησαν ή επιχείρησαν να τα βάλουν με το σύστημα υγείας, κατάφεραν να μείνουν όρθιοι? Όταν ήθελαν και όταν υπήρχε κλίμα στην κοινωνία και στην πολιτική, στο πολιτικό σύστημα, μπόρεσαν. Και θα μιλήσω για τη δημιουργία του ΕΣΥ και των ΑΕΜΙΑ στο γεννηματά, όπου αυτά που γίνονται σήμερα είναι τα ακριβώς αντίθετα. Σε αντίθετη κατεύθυνση, σε αντίθετη φορά, θα το πω έτσι χαρακτηριστικά. Θα σας πω λοιπόν το δεύτερο που θέλω να πω σε αιτίαση, και μας ακούνε, και όσοι μας ακούνε θα πιστέψουν ή τέλος πάντων θα κρίνουν. Είναι δυνατόν μετά από 28 χρόνια που λέει ο κύριος Λοβέρδος, τώρα μέσα στην κρίση χωρίς χρήματα να πάμε να φτιάξουμε το σύστημα υγείας? Και γι' αυτό δεν πάμε γρήγορα, πάμε βιαστικά. Γιατί κάτι μα τρέχει. Μα υπάρχει το θέμα των δαπανών. Βεβαίως, άρα λοιπόν αυτή είναι και η αλήθεια. Ότι έχουμε, προσέξτε, ένα διωγγωμένο ήρθε σύστημα. Λοιπόν το δούνου του και λέει, θέλω να κόψω. Και για να κόψω κάνω ένα νομοσχέδιο. Άρα οι λόγοι και τα κίνητρα δεν είναι να κάνω ένα σύστημα καλύτερο της υγείας με κριτήρια υγείας, πρόνοιας και κοινωνικά κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι πώς θα κουρέψω, θα περάσω το ξηράφι τέλος πάντων και θα τα κόψω στο ύψος που μου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από την άλλη, δεν χρειάζεται και ένα μάζεμα. Το μάζεμα χρειάζεται. Αλλά μάζεμα δεν είναι το όποιο μάζεμα. Κοιτάξτε. Υπερτιμολόγησε όλα αυτά που συνέβαιναν. Ακούστε, όταν έχει ανομβρία, δεν χρειάζεται πλημμύρα, χρειάζεται βροχή. Εδώ λοιπόν πάμε για πλημμύρες, δεν πάμε για βροχές. Πάμε για άλλες καταστροφές στη θέση των προηγούμενων. Και θα πω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν αποτελέσματα της, μάλλον λόγοι που δημιούργησαν την κρίση την οποία σήμερα βιώνουμε. Με την ίδια ακριβώς λογική, με την ίδια συνταγή να λέμε ότι με αυτά θα πάμε να ξεφύγουμε. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι επί του νομοσχεδίου, είναι επί της φιλοσοφίας όμως του νομοσχεδίου. Και είναι και επί της συγκυρίας την οποία σήμερα βιώνουμε. Και θα σας πω ότι εγώ αυτά θέλω να δώσω, να διότι εγώ δεν είμαι αυτός που θα το πουλήσω, ο μυαλοπόλης, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να μου πείτε, αλλά είμαι γιατί... αυτός που θέλω να πει ορισμένα στοιχεία για να μπορέσει ο άλλος να κρίνει και να αποφασίσει. Θα εφαρμοστούν και θα αποτελούν τέλος πάντων το νέο σύστημα υγείας. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί θεωρείτε ότι δυσχεραίνεται η πρόσβαση των πολιτών με το νέο ενιαίο φορέα, θα σας τον το εθνικό πω, οργανισμό. Θα σας το πω αυτό και θα σας πω όμως πρώτα και γιατί ότι... επιβαρύνει το οικογενειακός προϋπολογισμός. Ακριβώς. Διότι αυτό που είπατε στην αρχή και που το λένε όλοι, ότι είμαστε η έκτη χώρα δηλαδή από τις πρώτες σε κόστος, αλλά είμαστε σε προσφορά υπηρεσιών και σε ποιότητα υπηρεσιών οι τελευταίοι, δείχνει κάποια πράγματα. Ότι πράγματι και το σύστημα. Και στο προσδόκιμο ζωής κατεβαίνουμε. Ακριβώς. Και εκεί κατεβαίνουμε, διότι όσο δίνεις λιγότερα χρήματα στο κοινωνικό κράτος, στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας και σε άλλα πράγματα κτλ., παίρνεις τα αντίστοιχα, έτσι. Πας θετικά, θα πάρεις θετικά. Πας αρνητικά, θα πάρεις αρνητικά. Λέω λοιπόν εγώ εδώ ότι δεν μπορείς με αυτή τη λογική να προχωρήσεις. Και λέω ακόμα ότι ακόμα και η ΟΚΕ. Έχει πάρει αποστάσεις από αυτό το νομοσχέδιο και λέει ότι είναι τέτοια η σοβαρότητα των θεμάτων που απαιτείται χωριστή νομοθετική παρέμβαση για το καθένα από αυτά μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη. Στην ουσία κάνει δομική κριτική στα θεμέλια, στη φιλοσοφία αυτού των πέντε νομοσχεδίων που εμείς το έχουμε σε ένα. Και εσείς έπρεπε να κάνετε πέντε εκπομπές σήμερα, όχι μία. Και θα σας πω ακόμη ότι παρατηρεί η ΟΚΕ μια ασάφεια, λέει, σε ορισμένες διατάξεις και οδηγούν, λέει, σε αποκλίσεις κατά την εφαρμογή. Αυτό θα το δούμε. Εγώ βέβαια θέλω να απαντήσω, 28 χρόνια που λέει ο κύριος Υπουργός. Εγώ θέλω να σας πω ότι άλλα 184 θέλει. Το 184 το λέω γιατί το 184 δεν λειτουργεί. Ναι. Όσοι σήμερα το παίρνανε, τίποτα. Mm-hmm. Θα σας πω ότι είναι πρώτες μέρες. Εγώ το αναγνωρίζω, αλλά να δείτε και το επόμενο τι θα γίνει. Και θα δείτε ότι σε λίγο θα ξανάρθει ένας άλλος υπουργός να ξανακάνει την ίδια κριτική. Μάλιστα. Θα σας πω λοιπόν ότι επισημαίνει για το ΕΟΠΗ τώρα. Για το ΕΟΠΗ. Μάλλον εσείς θα κάνετε διαρκώς την ίδια κριτική. Μάλιστα. Αν κάνετε τα ίδια εσείς, εμείς την ίδια κριτική θα κάνουμε. Και καλά θα κάνουμε. Αλλά αλλάξτε εσείς, να αλλάξουμε κι εμείς. Αλλάζουμε πολλά. Και ας αλλάξουμε όλοι. Αλλάζουμε πολλά. Αλλά όχι, προσέξτε, τι αλλάζετε. Ό,τι υπήρχε στο κοινωνικό, το πηγαίνετε προς το ιδιωτικό. Αυξάνονται οι ιδιωτικές δαπάνες. Αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στην ερώτηση που μου έκανε η κυρία Κουντούρη. Και θα σας πω ότι σας επισημαίνει επίσης η ΟΚΕ ότι πάτε σε λογιστική αντιμετώπιση του ΕΟΠΗ. Και αναφέρει, σε εισαγωγικά το διαβάζω, η φιλοσοφία της λειτουργίας του δεν θα πρέπει να εστιάζεται στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, αλλά στην ικανοποίηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Καταλαβαίνετε τι κριτική σας κάνει η ΟΚΕ, η οποία τελικά είπε ναι, βέβαια, έτσι.
Ναι, θα πει η ΟΗΚΕ. Αλλά προσέξτε όμως τι κριτική σας κάνει. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι παραχωρείτε τις προμήθειες των προϊόντων και των υπηρεσιών σε ιδιώτες. Αυτό θα το πούμε στον επόμενο γύρο. Ωραία. Το άλλο που θα πω είναι ότι υπάρχει μια δυνατότητα σύναψης σύμβασης με εμπορικές τράπεζες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, οι εμπορικές τράπεζες δεν πάνε ποτέ για να χάσουν. Πάνε για να κερδίσουν. Δεν πάνε ούτε ουδέτερα. Ναι. Και θα σας πω ότι πάνε για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων των προμηθειών και την εξόπληση των προμηθευτών, πρημοδοτώντας και τη δημιουργία κοινοπραξιών που θα λειτουργούν ως καρτέλ. Μάλιστα. Και αυτό, αν θέλετε, θα το δούμε στο άρθρο 7. Βάλτε μια ανατελεία, γιατί θέλω να παρακολουθήσουμε... Όχι, να πω μια κουβέντα ακόμα, προσέξτε. Συντεχνίες, λέει.